Πώς τα φέρνει καμιά φορά η ζωή, ε? Λίγες μέρες μετά τις ευρωεκλογές, στις οποίες παρά το συνολικό αρνητικό συσχετισμό, το ΚΚΕ καταγράφει μια νέα σημαντική εκλογική άνοδο και ένα διακριτό ρεύμα που αμφισβητεί την κυρίαρχη πολιτική και σταθεροποιείται και ενισχύεται. Λίγες μέρες λοιπόν μετά από τις ευρωεκλογές έρχεται στη Βουλή ένα νομοσχέδιο το οποίο επιβεβαιώνει πλήρως την εκτίμηση του ΚΚΕ για τη στρατηγική σύμπλευση όλων των αστικών κομμάτων. Στρατηγική σύμπλευση η οποία βέβαια υπήρξε και η βασική αιτία για τον ολοφάνερο πολιτικό αποπροσανατολισμό που επιχειρήθηκε στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου και οδήγησε την πολιτική αντιπαράθεση στα όρια του εκφυλισμού, με τη δημόσια συζήτηση γύρω από το πόθεν έσχες του ενός και τα ακίνητα του άλλου, και όλα αυτά μπροστά στα έκπληκτα και αηδιασμένα μάτια ενός λαού που περνάει δύσκολα. Πρόκειται λοιπόν για το νομοσχέδιο με το οποίο σήμερα κυρώνεται στη Βουλή η σύμβαση υποπαραχώρησης του εμπορικού λιμανιού της Καβάλας, η ιδιωτικοποίησή του δηλαδή και η παράδοσή του σε μια ιδιωτική εταιρεία όπου κουμάντο θα κάνουν τα αμερικανικά κεφάλαια. Και σε τέτοια κομβικά ζητήματα, στρατηγικά, αποδεικνύεται ότι τα αστικά κόμματα ελάχιστα περιθώρια ελιγμών έχουν. Έτσι, ενώ από την πρώτη στιγμή στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το ΚΚΕ καταψήφιζε και κατήγγελε τη σημερινή σύμβαση, όλα τα υπόλοιπα κόμματα της συμπλέουσας με την κυβέρνηση αντιπολίτευσης αποφεύγατε να πάρετε καθαρή θέση και δηλώνετε ότι επιφυλάσσεστε για την ολομέλεια. Με τις τοποθετήσεις σας όμως να μην αφήνουν και πολλά περιθώρια για ουσιαστικές αντιρρήσεις, τις οποίες ούτε και σήμερα ακούσαμε, παρά την καταψήφιση τελικά, όπως δηλώσανε οι εκπρόσωποι και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Οι αντιρρήσεις αφορούσαν τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, το τίμημα, που είναι πολύ χαμηλό ασφαλώς, αλλά δεν είναι το κύριο, ή την έλλειψη ενός σχεδίου, το master plan, όπως είπε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ. Και οι κριτικοί σας εξαντλούνταν σε όλα αυτά. Σας δεσμεύουν φυσικά, είναι η συμπεριφορά αυτή, οι τοποθετήσεις σας εξηγούνται γιατί σας δεσμεύουν όλους σας και σας καθοδηγούν. Πάνω απ' όλα και πριν απ' όλα οι καπιταλιστικές επενδύσεις, η πράσινη μετάβαση και η βιώσιμη ανάπτυξη, η αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Όλα αυτά τα έχω αντλήσει από τη σύμβαση. Όλα αυτά δηλαδή που αποτελούν και τα σημερινά ευαγγέλια της καπιταλιστικής ανάπτυξης, η οποία όμως ως καπιταλιστική, ξέρετε, οδηγεί με τις σημερινές ιδιωτικοποίησεις στην ένταση της εκμετάλλευσης, στα ανύπαρκτα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής, στα ελλειπή μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. Και αυτό το τελευταίο, ξέρετε, έχει πολύ κρίσιμη σημασία για ένα λιμάνι όπως αυτό της Καβάλας, στο οποίο δίπλα του, ακριβώς δίπλα του, λειτουργούν βιομηχανικές εγκαταστάσεις πετρελαίων και λιπασμάτων. Συχνά τη σύμπλευσή σας αυτή βέβαια την ομολογείτε και ανοιχτά. Είναι τότε όταν κάνετε λόγο για τη λεγόμενη συνέχεια του κράτους. Και ας τη δούμε λοιπόν αυτή τη συνέχεια, παύλα, σύμπλευσή σας, όπως αποτυπώνεται στην ιστορία, την πρόσφατη ιστορία των λιμανιών της χώρας. Αυτό λοιπόν το λιμάνι της Καβάλας και το πιο εμπορικό του τμήμα, με νόμο του ΠΑΣΟΚ το 2001 έγινε πρώτα ανώνυμη εταιρεία, ο Οργανισμός Λιμένος Καβάλας ΑΕ, και έπειτα, μετά από 10 χρόνια, το 2011, πήγε στο ΤΑΙΠΕΔ με νόμο του πρώτου μνημονίου, του μνημονίου του ΠΑΣΟΚ, που τότε ψηφίστηκε και από το λαός του Καρατζαφέρη, στο οποίο ήταν βουλευτής τότε ο κύριος Βελόπουλος, για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή εδώ μέσα. Στη συνέχεια, στα πλαίσια της συνέχειας του κράτους, έπιασαν δουλειά οι επόμενοι.
ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, οι οποίοι όχι μόνο δεν κατάργησαν με ένα νόμο και ένα άρθρο, τα θυμόμαστε, τα μνημόνια και τους νόμους τους, αλλά τους διατήρησαν και τους επέκτηναν. Με το λαό φυσικά να συνεχίζει να υφίσταται τις συνέπειές τους. Τους επέκτηναν βεβαίως. Αφού ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, στα πλαίσια της ίδιας πολιτικής, της ευνοϊκής βέβαια πάντα για τα κέρδη του κεφαλαίου, και μάλιστα παρά την τυπική λήξη του τρίτου μνημονίου, ψηφίσανε το νόμο 4597 το 2019. Είναι αυτός ακριβώς ο νόμος, τον οποίο σήμερα η Νέα Δημοκρατία υλοποιεί στην Καβάλα, αφού είναι ο νόμος με βάση τον οποίο έρχεται σήμερα η Νέα Δημοκρατία και συνάπτει τη σύμβαση υποπαραχώρησης, ιδιωτικοποίησης δηλαδή, του λιμανιού της Καβάλας. Όχι τίποτα άλλο δηλαδή, αλλά θα ησυχάσουν επιτέλους και εκείνα τα τοπικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην Καβάλα, που πέρσι τέτοιο καιρό στις εθνικές εκλογές του 23 αγωνιούσαν οι άνθρωποι και διαμαρτύρονταν, γιατί όπως έλεγαν δημόσια, η Νέα Δημοκρατία δεν έκανε τίποτα για το λιμάνι της Καβάλας, εννοώντας φυσικά ότι δεν προχώρησε πιο γρήγορα την ιδιωτικοποίησή του, αφού ο διεθνής διαγωνισμός είχε ξεκινήσει ήδη από το 2020. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν εισάκουσε τις διαμαρτυρίες τους και ειδού έφερε τη σύμβαση αυτή. Ποιοι είναι αλήθεια αυτοί που παίρνουν το λιμάνι? Το παραχωρούμενο τμήμα του λιμανιού της Καβάλας κατά 55% πάει στην BFG, 35% στη Γεκτέρνα και 10% στην EFA Ventures, γνωστή η τελευταία για την ανάπτυξη συστημάτων και τεχνολογιών που σχετίζονται με την αμυντική, την πολεμική βιομηχανία. Όπως καταλαβαίνετε βέβαια, κάνει μπαμ ότι τα αμερικάνικα συμφέροντα πήραν και το αριστερό παπούτσι μετά το δεξί, που είναι το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Έτσι τα αποκαλούν, ξέρετε, οι Αμερικανοί αυτά τα δύο λιμάνια, αριστερό και δεξιό παπούτσι, αφού τα θεωρούν εντελώς απαραίτητα για να τρέξουν οι γεωπολιτικοί τους υπεριαλιστικοί σχεδιασμοί. Και η ελληνική αστική τάξη βεβαίως, που θέλει και αυτή το μερίδιό της από την υπεριαλιστική λία, επιλέγει, και τα κόμματά της φυσικά όλοι εσείς υλοποιείτε, την πλήρη ένταξη της χώρας μας σε αυτούς τους επικίνδυνους σχεδιασμούς, μέσα σε ένα όλο και μεγαλύτερο, όλο και οξύτερο πλέγμα υπεριαλιστικών ανταγωνισμών που φέρνουν, καθώς βλέπουμε, και πολέμους στη γειτονιά μας. Ο εισηγητής της πλειοψηφίας το είπε καθαρά στην Επιτροπή. Το λιμάνι, είπε, της Καβάλας, σε συνδυασμό με αυτά της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης, διευρύνει τις προοπτικές περαιτέρω οικονομικής διείσδυσης της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή. Και όταν λένε βέβαια οι άνθρωποι της χώρας μας, εννοούν τους ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους, σε συνεργασία πάντα και με ξένους βέβαια. Αυτόν ακριβώς το στόχο έρχονται να υπηρετήσουν όλοι γενικότερα οι υπεριαλιστικοί σχεδιασμοί, οι οποίοι υπηρετούνται και με τη λεγόμενη εγνατία των λιμανιών, Ιγουμενίτσα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, λιμάνια που παίρνουν σειρά το ένα μετά το άλλο, και με τη συμφωνία βεβαίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και με τις βάσεις και συνολικότερα με το ρόλο που αναθέτουν στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. Το να λέτε λοιπόν εσείς της συμπολιτευόμενης αντιπολίτευσης ότι η σημερινή σύμβαση δεν εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο, δεν έχει δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιο master plan, δεν ισχύει. Και το λέτε προσχηματικά. Μπας και μπορέσετε να κρυφτείτε, αλλά πώς να γίνει αυτό, μπας και μπορέσετε να κρυφτείτε πίσω από το δάχτυλό σας. Σας διαψεύδουν όμως όλους σας τα ίδια τα γεγονότα, τα οποία επιβεβαιώνουν πλήρως την ανάλυση και την κριτική του ΚΚΕ. Μεσούσεις λοιπόν της προεκλογικής περίοδου, τώρα, πρόσφατα, στις 22 Μαΐου, δηλαδή την επόμενη μέρα από την υπερψήφιση της σύμβασης στην Επιτροπή της Βουλής, που ήταν η τελευταία συνεδρία της Επιτροπής στις 21 Μαΐου, και χωρίς, προσέξτε, ακόμη να έχει η σύμβαση ψηφιστεί, κυρωθεί στην Ολομέλεια, βγαίνει από το site, από ένα site της Καβάλας, το πρωινή news.gr, βγαίνει λοιπόν ένα δημοσίευμα χωρίς ποτέ να υπάρξει διάψευση. Σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα,
πραγματοποιήθηκε μια ενδιαφέρουσα και μακριά από τη δημοσιότητα συνάντηση, όπου φέρονται να έλαβαν μέρος εκπρόσωποι των εταιριών της υποπαραχώρησης, ο οργανισμός Λιμένα Καβάλας, καθώς και πολιτικό προσωπικό του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνεχίζει το δημοσίευμα, συζητήθηκε η πρόθεση των Αμερικανών να χρησιμοποιήσουν άμεσα το νέο λιμάνι για πλοία του πολεμικού τους ναυτικού, λόγω του μεγάλου βάθους αυτού του λιμανιού. Από τις ίδιες πληροφορίες, συνεχίζει το δημοσίευμα, προκύπτει ότι αυτού του είδους τα πλοία θα έρθουν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραχώρησης, από αύριο δηλαδή, στη διάρκεια του καλοκαιριού, οι αρχές φθινοπόρου. Για την Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, βάση των Αμερικανικών δυνάμεων είναι το λιμάνι και η ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης, με εναλλακτική λιμενική επιλογή, όπως φαίνεται, το λιμάνι της Καβάλας Φίλιππος Β. Αυτό φέρεται να προβλέπεται άλλωστε, καταλήγει το δημοσίευμα, και στην επικαιροποιημένη συμφωνία μεταξύ της χώρας μας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Μα φυσικά ότι υπήρχε σοβαρός λόγος το επενδυτικό ενδιαφέρον να είναι αμερικανονατοικής κοπής, όπως και έγινε δηλαδή. Ότι είχε λόγους κάποτε ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ, ο Πάιατ, να προφητεύει τότε ότι μετά το δεξί παπούτσι, που ήταν το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, πρέπει να πάρουν και το αριστερό, όπως είναι το λιμάνι της Καβάλας. Ότι υπάρχει λόγος το συμφέρον, όχι το εθνικό, το συμφέρον της αστικής τάξης, για τον οποίο είναι που προωθείται αυτή η εγνατία των λιμανιών. Και επειδή όλα αυτά θέλετε μεν να τα κάνετε, αλλά όχι και να τα λέτε στο λαό, παριστάνετε τους αντιπολιτευόμενους εδώ μέσα, αλλά στην πραγματικότητα συμφωνείτε. Το μαρτυρούν άλλωστε οι αμερικανονατοικές συμφωνίες που υπογράψατε και οι βάσεις που αναπτύξατε και επεκτείνατε, τα τόσα και τόσα κεριά που ανάβετε συνέχεια στην ιερή συμμαχία του ΝΑΤΟ, όπως χωρίς ντροπή δηλώνει ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα επίσης καταλαβαίνουμε και κάτι άλλο. Καταλαβαίνουμε γιατί κάποιοι στην Καβάλα επέμεναν τόσο μα τόσο πολύ να οργανώσουν τα περασμένα Χριστούγεννα στην πόλη φιέστα ξεπλήματος των αμερικανονατοικών δολοφόνων με εκείνη τη συναυλία της χοροδίας της Στρατιωτικής Ακαδημίας των ΗΠΑ. Το ερώτημα ωστόσο παραμένει. Λιμάνια είτε υπό δημόσιο έλεγχο είτε ιδιωτικοποιημένα, τα οποία όμως λειτουργούν στην ανταγωνιστική ζούγκλα του καπιταλισμού για τα συμφέροντα των ομίλων και του ΝΑΤΟ, ή λιμάνια στα χέρια του λαού για τις δικές του ανάγκες? Αυτό είναι το ερώτημα. Το πραγματικό, το ουσιαστικό δίλημα. Καθώς εκτός από την ιδιωτικοποίηση οδικών αξώνων, σιδηροδρόμων, αεροδρομίων, της ενέργειας, της διαχείρισης απορριμμάτων, του νερού και τόσων και τόσων άλλων κοινωνικών αγαθών, για να φουσκώνουν βέβαια τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και το λαό να χρυσοπληρώνει ή ακόμα και να χάνει και τα παιδιά του, όπως στο εκείνο το αδιανόητο έγκλημα των Τεμπών, υπάρχει πλέον, ξέρετε, και πείρα από τα ήδη ιδιωτικοποιημένα λιμάνια της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά. Ό,τι και να λέτε στο λαό, όλοι εσείς οι υπέρμαχοι αυτών των συμβάσεων παραχώρησης, μιας λαϊκής στην πραγματικότητα περιουσίας που την έφτιαξαν και την πλήρωσαν γενιές και γενιές, ό,τι και να προβλέπουν οι συμβάσεις που υπογράφεται, είναι τραγική κυριολεκτικά η πείρα για τις συνέπειες αυτών των συμβάσεων και σε μέτρα ασφάλειας και υγιεινής και σε μέτρα προστασίας της ζωής των εργαζομένων και σε μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος σε ένα λιμάνι, όπως είπαμε, αυτό της Καβάλας, όπου δίπλα του λειτουργούν βιομηχανικές εγκαταστάσεις πετρελαίου και χημικής βιομηχανίας. Όσο για αυτά που λέει η συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση της κυβέρνησης περί δήθεν δημοσίου ελέγχου, δεν είναι παρά λόγια κούφια. Καθώς υπάρχει, όπως είπαμε, πλέον πείρα και από τη Θεσσαλονίκη και από τον Πειραιά. Και σύμφωνα με αυτήν, το δημόσιο θα ελέγχει, αλλά ξέρετε τι θα ελέγχει? Θα ελέγχει αν ικανοποιούνται όλες οι απαιτήσεις του κεφαλαίου. Αυτό θα ελέγχει. Και αν διασφαλίζονται τα συμφέροντά του έναντι του εχθρού λαού.
Είναι πρόκληση, παραδείγματος χάρη, οι αναφορές σε αυτή τη σύμβαση για την υποχρέωση τήρησης της εργατικής νομοθεσίας. Ποια εργατική νομοθεσία? Αυτή που έχει γίνει φύλο και φτερό? Και η πείρα στον Πειραιά δείχνει ότι πως ό,τι έχει απομείνει καταπατάται και αυτό. Και τα λιμάνια γίνονται ειδικές οικονομικές ζώνες. Θα παρακαλούσα για μια μικρή ανοχή, κύριε Πρόεδρε. Αν δεν οργανώνονται βέβαια, αν δεν οργανώνονται, ευτυχώς που οργανώνονται βέβαια και δεν αντεπιτίθενται με σκληρούς αγώνες οι εργαζόμενοι σε αυτή τη στρατηγική. Με αυτά που λέμε, ξέρετε, εμείς δεν υπερασπιζόμαστε τη σημερινή κατάσταση. Καθώς και ο λεγόμενος δημόσιος χαρακτήρας του λιμανιού στον καπιταλισμό δεν εξυπηρετεί κάτι διαφορετικό από τους σχεδιασμούς του κεφαλαίου, της ανάπτυξης των κερδών του δηλαδή και των υπεριαλιστικών συμμαχιών. Είναι χαρακτηριστικές από την άποψη αυτή και αποκαλυπτικές οι επιλογές του αστικού κράτους για την Αλεξανδρούπολη, που παρότι βγήκε και εκεί το λιμάνι στο σφυρί πριν μερικά χρόνια, τελικά η ιδιωτικοποίηση για την ώρα σταμάτησε, με κρατική μάλιστα παρέμβαση. Βλέπετε, το κράτος πολλές φορές χρειάζεται να παίξει το διαιτητή ανταγωνιστικών συμφερόντων, αλλά και να έχει και άμεσα την εποπτεία για μια υποδομή που χρησιμοποιείται ήδη και σε πολεμικές αναμετρήσεις. Και τότε προκύπτουν, ξέρετε, και ειδικά καθήκοντα και ανάγκες στο πλαίσιο αυτής της ολοένα και πιο βαθιάς, ολοένα και πιο επικίνδυνης εμπλοκής της χώρας μας στον υπεριαλιστικό πόλεμο. Καταλήγοντας, δεν μπορεί αυτή η πολιτική να αντιμετωπιστεί από κόμματα που ομνίουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από κόμματα με στρατηγική σύμπλευση μεταξύ τους, ό,τι και αν ψηφίζουν τελικά εδώ μέσα. Πρόκειται φυσικά για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση των μεταφορών, για τις θαλάσσιες μεταφορές που υλοποιείται μεθοδικά και σχεδιασμένα άλλωστε από όλες τις κυβερνήσεις. Είπαμε, αυτή η σύμβαση υποπαραχώρησης πατάει πάνω στο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Διέξοδο αποτελεί μονάχα η πρόταση του ΚΚΕ, η ικανοποίηση όλων των λαϊκών αναγκών για σύγχρονες, ασφαλείς λαϊκές μεταφορές, έχει ως προϋπόθεση την εφαρμογή του κυβερνητικού προγράμματος του ΚΚΕ για ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης με γνώμονα τις κοινωνικές ανάγκες. Μόνο τότε και μόνο τότε τα λιμάνια της χώρας θα μπορούν να σχεδιάζονται, να λειτουργούν, να επεκτείνονται με κριτήριο την κοινωνική ευημερία. Γιατί μόνο σε αυτό το γόνιμο έδαφος, όπου ο σκοπός της παραγωγής δεν θα είναι πλέον το κέρδος μιας χούφτας μεγαλομετόχων, μπορεί τότε να εφαρμοστεί και να λειτουργήσει ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός της οικονομίας προς όφελος του λαού. Καταψηφίζουμε φυσικά το νομοσχέδιο αυτό. Ευχαριστώ.